Είσαι μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, εσύ, έτσι, δεν έχεις φύγει ποτέ. Ναι, είμαι μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, γέννημα Θρέμα. Είμαι 21-22. Σπουδάζω δημοσιογραφία στο Απιθύτα. Είμαι τετραρτοετής. Πώς και διάλεξες το χώρο της δημοσιογραφίας? Ένα σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού, σου πω την αλήθεια, στην πρώτη ηλικίου. Με έβγαλε μάτς 75% δημοσιογραφία και μάλλον αυτό κάπως υποσυνείδητα με επηρέασε πάρα πολύ. Σε επηρέασε καθόλου η επαγγελματική δραστηριότητα του μπαμπά σου για την επιλογή επαγγέλματος? Σε έναν βαθμό σίγουρα με επηρέασε. Απλώς, άμα το δει κάποιος προσεκτικά, δεν έχει καμία σχέση αυτό που πάω να κάνω και αυτό που παίρνει ο πατέρας μου. Μου επιτρέπετε να σας πω ένα ανέκδοτο? Αντέχετε το κρύο, Για πάμε. Τι είναι αυτό που ως παιδί θαύμαζες και ήθελες να το δοκιμάσεις κι εσύ? Η επικοινωνία που έχει ο πατέρας με τον κόσμο. Και αυτή η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσει. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να μην τον έχει δει ποτέ, αλλά να τον αγαπάει σαν να είναι φίλος του. Εάν σου γινόταν μία πρόταση να έχεις μία στήλη στους Ράδιο Αρβίλα? Δεν αξίζω μια τέτοια πρόταση. Γιατί είναι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα 25-30 χρόνια, έχουν μια απίστευτη εμπειρία. Εγώ δεν κολλάω ακόμα εκεί. Αν σε κάποια φάση κολλήσω, γιατί όχι. Εσύ βλέπεις τηλεόραση? Ναι. Όχι πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Η αγαπημένη σου εκπομπή? Η αγαπημένη εκπομπή είναι το Ράδιο Αρβίλα. Ξεκινάει το πολύ καλό. Και του βγήκε το όνομα. Όταν λες το επίθετό σου, τι σου λένε, σε ρωτάνε ότι τον έχεις τον Γιάννη Σερβετά από το Ράδιο Αρβίλα ή όχι? Συνήθως ρωτάνε. Και έχει πλάκα να βλέπεις και τις αντιδράσεις. Συνήθως δεν είναι κάτι το οποίο λέω από την πρώτη φορά. Δεν το διαφημίζω. Τι να σου ευχηθώ κλείνοντας, είμαι γουρλού. Ζήτα ό,τι θες. Θες εκπομπή, θες εφημερίδα, τι θέλεις? Πιο συγκεκριμένα, τώρα που πιάνει η ευχή. Εκπομπή θέλω. Αλήθεια? Ναι. Τι ύφους? Τι ύφους? Ύφους, μια αστική urban περιπλάνηση, ας πούμε, κάτι τέτοιο.